Τη χειρότερη χρονιά όλων των εποχών μιλούν η αλλοπαραγωγή της Χαλκιδικής, καθώς η ακαρπία της παραγωγής της πράσινης ελιάς έχει φτάσει στο 90%, θέτοντας σε κίνδυνο την επιβίωσή τους αλλά και το μέλλον της παραγωγής. Οι χειμώνες που ουσιαστικά ξεγελούν τα δέντρα έχουν ως αποτέλεσμα να ξεκουράζονται και να μην αποδίδουν καρπούς. Η κύρια ποικιλία ελιάς που καλλιεργείται στη Χαλκιδική, η Χοντρολιά Χαλκιδικής και η Χαλκιδικής, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, απαιτεί έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες για 900 τουλάχιστον ώρες κάτω των 7,2 βαθμών Κελσίου κατά τη χειμερινή περίοδο, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του δέντρου σε ψύχος. Είναι πρώτη φορά που έχει συμβεί αυτό το πράγμα, είναι άνω των 90% η ακαρπία. Τι βλέπετε δηλαδή στα δέντρα σας και πραγματικά ποια είναι η ζημιά? Δηλαδή βλέπω ότι θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα το εργατικό προσωπικό. Δεν έχουμε ούτε 2 κιλά το δέντρο. Δηλαδή για να γεμίσει μια κλούβα εργάτης θα πρέπει να παραπατήσει τουλάχιστον 20 με 30 δέντρα. Σε όλη τη Χαλκιδική. Σε όλες τις ποικιλίες σελιές που υπάρχουν εδώ και κυρίως στις Χαλκιδικές. Μόνο η Καλαμών είναι σε ένα μέτριο ποσοστό καλές. Ναι, κοιτάξτε τώρα, το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην κλιματική αλλαγή δεν μας έκανε Οκτώβριο, Νοέμβριο δεν μας έκανε τα κρύα που έπρεπε. Τις θερμοκρασίες που χρειάζεται η ελιά για να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί. Το πρόβλημα αυτό επηρεάζει και τις θέσεις εργασίας, καθώς χιλιάδες εργαζόμενοι και εργαζόμενες εξαρτώνται από την καλλιέργεια της πράσινης ελιάς στη Χαλκιδική. Το πρόβλημα που δημιουργείται από εδώ και πέρα είναι ότι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα οικονομικό. Από τον Ιανουάριο και μετά δεν θα μπορεί ο κόσμος να καλλιεργήσει, δεν θα μπορεί να ρίξει λιπάσματα, θα είναι δύσκολα. Ναι, και μιλάμε για χωριά, για οικογένειες, για μια τοπική οικονομία εννοείται, αυτοί που ζουν μόνο από αυτό, δηλαδή που μαζεύαν 50-60 τόνους το χρόνο και ζούσαν την οικογένειά τους. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουν ούτε 5. Οι εκπρόσωποι 13 συλλογικών και συνεταιριστικών φορέων ελαιοκαλλιεργητών ενημέρωσαν με επιστολή τους τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη. Στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλλιεργούνται περίπου 360.000 στρέμματα ελιάς, από τα οποία τα 225.000 για παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς και τα 135.000 για παραγωγή ελαιολάδου, ενώ η επιτραπέζια ελιά Χαλκιδικής αποτελεί εθνικό και όχι τοπικό προϊόν, κατά 95% εξαγώγημο και αναγνωρισμένο με τα υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά του στην παγκόσμια αγορά. Ζητάμε και το έχουμε στείλει γραπτός, σφραγισμένο από όλους τους συντηρισμούς και όλους τους συλλόγους, τους αγροτικούς συλλόγους. Το έχουμε στείλει σε πολλούς φορείς και βουλευτές και περιφερειάρχες. Θα φτάσει κάποια στιγμή μέχρι το Μαξίμου. Αυτό που ζητάμε είναι μια βοήθεια. Να μπορέσουμε να ξανακαλλιεργήσουμε. Επιπλέον, όπως τονίζεται στην επιστολή, με την καλλιέργεια ελιάς είναι συνδεδεμένες, λειτουργούν και αναπτύσσουν οικονομική δραστηριότητα περισσότερες από 150 μεταποιητικές μονάδες επεξεργασίας βρόσιμης ελιάς, ελαιοτριβία και τυποποίησης ελαιολάδου, ενώ συνολικά 60.000 άνθρωποι από τις 100.000 του πληθυσμού της Χαλκιδικής, ποσοστό 60% δηλαδή, ασχολούνται με την καλλιέργεια ελιάς. Στο ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνονται εργαζόμενοι σε μεταποιητικές μονάδες, γεωπόνοι, παραγωγοί, εργάτες γης, έμποροι και όλα τα συναφή με την ελαιοκαλλιέργεια επαγγέλματα.